Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Άκουσα με προσοχή την ομιλία του κυρίου Σαμαρά. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση το ύφος του. Ήταν ένα ύφος απολογίας, μια ιστορική αναδρομή, πιθανών για να προσπαθήσει να ζητήσει μια άκομψη συγγνώμη στην κυρία Μπακογιάννη και στον κύριο Μητσοτάκη για το γεγονός ότι το 1993 έριξε την κυβέρνηση του πατέρα τους. Νομίζω ότι έκανε μια απολογητική αποτίμηση ο κύριος Σαμαράς και αποφάσισε για τον εαυτό του ότι τα πήγε καλά στη διαπραγμάτευση για το θέμα του ονόματος την περίοδο 1991-92. Υπάρχει όμως και μια άλλη ιστορική αποτίμηση για τις αποδόσεις του κυρίου Σαμαρά εκείνη την περίοδο. Έχει έρθει από τον ίδιο τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Πριν από 4 περίπου χρόνια, σε μια συνέντευξή του στην Καθημερινή, ο κύριος Μητσοτάκης τότε είπε για τον κύριο Σαμαρά, ο οποίος πριν από λίγο μας δήλωσε ότι τα πήγε πολύ καλά στη διαπραγμάτευση, ότι ο κύριος Σαμαράς τα έκαμε μουσκεμα. Αυτή ήταν η ιστορική αποτίμηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη για τον κύριο Σαμαρά που χειροκροτούσατε όλοι μαζί πριν από λίγη ώρα εδώ. Ο κύριος Σαμαράς με τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε την όλη διαδικασία της διαπραγμάτευσης τότε αποσταθεροποίησε πλήρως τις σχέσεις μας με τη γειτονική χώρα, κόντεψε να αποσταθεροποιήσει το σύνολο των Βαλκανίων και τώρα νομίζει ότι θα βάλει κινδυνολογικά και εκβιαστικά βέτο στην προσπάθεια της ελληνικής κυβέρνησης να επιλύσει αυτή την διένεξη η οποία κρατάει εδώ και 26 χρόνια. Δεν θα το καταφέρει. Είπε και άλλα πολλά ο κύριος Σαμαράς για τον αλυτρωτισμό, για τη γλώσσα, για την υπηκότητα. Διαστρέβλωσε, παρουσιάστηκε εδώ ως δικολάβος. Εν πάση περιπτώσει, αντί άλλης απάντησης για τον κύριο Σαμαρά, θα του συνέστηνα να διαβάσει ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο, το οποίο δεν έχει γραφτεί από κάποιο φιλοσυριζαίο, έχει δημοσιευθεί στη χθεσινή Καθημερινή, αν δεν κάνω λάθος. Είναι το άρθρο του κυρίου Στέφανου Κασιμάτη, ο οποίος σας εξηγεί για ποιο λόγο η συμφωνία την οποία θα κλείσουμε σε λίγες ώρες και θα υπογράψουμε σε λίγες ώρες είναι και καλή, αλλά και απολύτως διασφαλίζει τα εθνικά συμφέροντα της χώρας. Ο κύριος Κασιμάτης φαντάζομαι δεν είναι κάποιος ακραίος, αριστερός, σιριζαίος κλπ. Αντί λοιπόν για άλλη απάντηση, διαβάστε το συγκεκριμένο άρθρο ή μπορείτε να διαβάσετε και άλλες αναλύσεις που έχουν γραφτεί στον τύπο από πραγματικούς φιλελεύθερους που σέβονται τον εαυτό τους. Όχι σαν και εσάς, όπου πηγαίνετε όπου φυσάει ο άνεμος κάθε φορά, αναλόγως με το τι βολεύει την πολιτική σας λογοδιάρεια. Αυτό που δεν μας είπε ο κύριος Σαμαράς είναι βεβαίως αν και κατά πόσο είναι ή δεν είναι με το σύνθετο όνομα. Είπε ότι ο κύριος Βενιζέλος εξέφρασε μια προσωπική του άποψη στον ΟΗΕ. Δεν μας είπε όμως ότι στις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησής του το 2012 είχε υπερψηφιστεί η θέση περί σύνθετης ονομασίας. Το ξέχασε και αυτό. Δεν πειράζει. Μας είπε επίσης ότι ο λόγος για τον οποίο θέλουμε να δώσουμε λύση στο πρόβλημα αφορά την προσπάθειά μας να διασπάσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Αυτός που έχει ταλέντο στη διάσπαση της Νέας Δημοκρατίας είναι ο κύριος Σαμαράς, δεν είμαστε εμείς. Το έχει ξανακάνει. Οι λόγοι για τους οποίους εμείς θα επιλύσουμε τη συγκεκριμένη διένεξη έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι ασκούμε εξωτερική πολιτική με υπευθυνότητα, σχετίζεται με την ανάγκη για σταθερότητα, ειρήνη και συνεργασία στην ευρύτερη περιοχή. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, κύριε Πρόεδρε, υπό την καθοδήγηση του κύριου Σαμαρά, ο κύριος Μητσοτάκης, τους τελευταίους 6 μήνες, θεώρησε ότι βρήκε το πολιτικό θέμα που θα τον πάει σε εκλογές. Ο κύριος Μητσοτάκης, κάνοντας μια τεράστια πολιτική παραχώρηση στην ακροδεξιά ηγετική ομάδα την οποία ελέγχει ο κύριος Σαμαράς στη Νέα Δημοκρατία και που τον κρατάει όμηρο,
σήκωσε σημαία αντιπαράθεσης για το ζήτημα των διαπραγματεύσεων με την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Δεν νομίζω ότι έχει καταλάβει ακριβώς τις συνέπειες αυτής της πολιτικής του επιλογής. Ούτε για το κόμμα του, ούτε για τη χώρα πολύ περισσότερο. Διότι στην πραγματικότητα, και αν ακούσετε τις τοποθετήσεις των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και του κ. Σαμαρά προηγουμένως, που μίλησαν αυτές τις μέρες, θα το επιβεβαιώσετε πλήρως ότι ο κ. Μητσοτάκης απελευθέρωσε ένα βαθύ εθνικιστικό ιδεολογικό δυναμικό και μετέτρεψε τη Νέα Δημοκρατία σε ελάχιστο χρόνο από κεντροδεξιό φιλελεύθερο κόμμα σε εθνολαϊκιστικό μόρφωμα. Όμως, και αυτό είναι το πρόβλημα, αυτή η πολιτική επιλογή μετατοπίζει συνολικά τον άξονα γύρω από τον οποίο προσδιορίζεται η δεξιά στη χώρα μας. Και αυτό είναι ακριβώς η ίστατη συνέπεια της πολιτικής επιλογής του κ. Μητσοτάκη. Η πιο επικίνδυνη μάλιστα συνέπεια. Διότι τι αλήθεια περιμένει κανείς να ακούσει από το Χρυσαυγή την Μπαρμπαρούση όταν ο πρώην Πρωθυπουργός της χώρας μιλάει για ξεπουλήματα, όταν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας μιλούν για εθνικές προδοσίες, για μειοδοσίες. Τι ακριβώς περιμένει κανείς να ακούσει από τον κύριο Μπαρμπαρούση? Περιμένει να καλέσει καλέσματα για ανατροπή του Προέδρου της Δημοκρατίας, για σύλληψη του Πρωθυπουργού. Είναι φυσικό επακόλουθο το οποίο εσείς προκαλέσατε με τη στάση σας αυτό το οποίο συνέβη χθες στη Βουλή. Είναι η λογική συνέπεια του γεγονότος, κυρία μου, δεν τρέπομαι καθόλου. Είναι η λογική συνέπεια του γεγονότος ότι έχετε στρώσει το χαλί στον εθνικισμό. Τρέφετε το τέρας του εθνικισμού. Εσείς και οι συνάδελφοί σας. Εσείς και οι συνάδελφοί σας. Όταν η Νέα Δημοκρατία μιλάει για πραξικόπημα, μιλάει για προδοσία, η Χρυσή Αυγή θα μιλήσει για την ανάγκη πραξικοπήματος. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο ο κύριος Μητσοτάκης φέρει ακέραια και ολοκληρωτική την ευθύνη για όλα όσα συνέβησαν εχθές στην Ελληνική Βουλή. Ακέραια και ολοκληρωτική. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, υπάρχουν στο λόγο και τη στάση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και στα αποτελέσματα της επιλογής της, τέσσερα ανυπόφορα παράδοξα που θέλω να επισημάνω. Παράδοξο πρώτο, το συνταγματικό παράδοξο. Ο κύριος Μητσοτάκης ξεκίνησε εδώ και κάποιες μέρες να αμφισβητεί την εξουσία του Υπουργού Εξωτερικών και του Πρωθυπουργού να υπογράψουν διεθνή συμφωνία. Προσπάθησε να επιχειρηματολογήσει, πέρα από κάθε νομική και συνταγματική λογική, ότι η κυβέρνηση πρέπει να ζητήσει δήθεν την έγκριση της Βουλής για την υπογραφή. Να ζητήσει δηλαδή η εκτελεστική εξουσία την έγκριση της Βουλής, όπως έκαναν οι παλαιότερες, οι δύο πρώτες, οι τρεις πρώτες μνημονιακές κυβερνήσεις, όταν έπρεπε να υπογράψουν τον εξοδικαστικό συμβιβασμό με τη Siemens, επειδή φοβούνταν οι υπουργοί να πάνε να τις υπογράψουν μόνοι τους, γιατί δεν ξέρουν τι θα επακολουθούσε μετά, ζητούσαν την έγκριση της Βουλής για να είναι καλυμμένοι και νομικά. Μας είπαν λοιπόν ότι αυτό το οποίο ανακάλυψαν ως πατέντα τα πρώτα μεταμνημονιακά χρόνια θα πρέπει να μετατραπεί σε συνταγματική λογική και ότι δήθεν η κυβέρνηση έπρεπε να ζητήσει την άδεια της Βουλής για να πάει να ασκήσει την νόμιμη συνταγματική αρμοδιότητά της. Ζήτησε μάλιστα και τη σχετική παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος τον έβαλε στη θέση του σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, με πολύ ευγενικό τρόπο θα έλεγα. Το Σύνταγμα και το Διεθνές Δίκαιο γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι ορίζει σαφώς τις αρμοδιότητες της κυβέρνησης. Το Διεθνές Δίκαιο μάλιστα στο άρθρο 8 της Σύμβασης Βιέννης για τις Διεθνείς Συνθήκες προβλέπει ότι ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών έχουν τη δυνατότητα να υπογράφουν διεθνείς συνθήκες. Είναι κομμάτι της εκτελεστικής τους εξουσίας αυτό. Επομένως, το γεγονός ότι πήγατε να μετατρέψετε μία πολιτική αντιπαράθεση σε θέμα συνταγματικής τάξης, νομίζω ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα ατοπήματά σας. Θα μου πείτε ποιο είναι το παράδοξο. Το παράδοξο, ξέρετε ποιο είναι? Ότι η πρώτη φορά που στην κοινοβουλευτική ιστορία, μετά από την αναγγελία κατάθεσης πρότασης μομφής από τον αρχηγό σας, ήρθε η Βουλή και εν ολομελία υπερψήφισε νομοσχέδιο της κυβέρνησης με 154 ψήφους.
Δηλαδή ο κύριος Μητσοτάκης κατάφερε εντός 2 ημερών η ελληνική κυβέρνηση να επιβεβαιώσει την εμπιστοσύνη της Βουλής 2 φορές. Πρόκειται για πρωτοφανές κοινοβουλευτικό γεγονός και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό. Παράδοξο δεύτερο. Υπουργέ, επιτρέψτε μου κύριε Βούτση. Κύριε Πρόεδρε, παράδοξο δεύτερο. Το οικογενειακό παράδοξο, το οποίο νομίζω ότι είναι μάλλον προφανές. Ο κύριος Μητσοτάκης με τη στάση του κατάφερε να δικαιώσει ιστορικά και πολιτικά τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος εκφράζοντας τις απόψεις που εκφράζει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έριξε την κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη πριν από 15 χρόνια. Πριν από 25 χρόνια. Νομίζω ότι αυτό το παράδοξο επισφραγίζει ακριβώς και επιβεβαιώνει την πολιτική ομοιρία του κυρίου Μητσοτάκη από την ακροδεξιά ομάδα της οποίας ηγείται ο κύριος Σαμαράς. Παράδοξο 3. Το ευρωπαϊκό παράδοξο. Η Νέα Δημοκρατία ήταν καταγεγραμμένη στην ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή ως ένα φιλελεύθερο, φιλοευρωπαϊκό κόμμα. Ένα κόμμα το οποίο σήκωσε τη σημαία, υποτίθεται, και το ανάστημά της απέναντι στον λαϊκισμό του ΣΥΡΙΖΑ. Μέσα λοιπόν σε 2 μέρες μόλις ο κ. Μητσοτάκης κατάφερε τα εξής πρωτοφανή. Η Νέα Δημοκρατία να αποδοκιμάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη στάση της απέναντι στη συμφωνία. Η ναυαρχίδα του γερμανικού συντηρητικού τύπου, η Frankfurter Allgemeine Zeitung, να αποκαλεί τον κύριο Μητσοτάκη εκπρόσωπο του παλιού πολιτικού καθεστώτος που χρεοκόπησε την Ελλάδα. Το περιοδικό Focus σήμερα να τον παρομοιάζει με τον Βίκτορ Όρμπαν, τον υπερεθνικιστή ηγέτη της Ουγγαρίας, νούμερο ένα αντίπαλο της Ανοιχτής Ευρώπης. Και το περιοδικό Foreign Policy να κάνει λόγο για την εθνικιστική αντιπολίτευση της Ελλάδας. Αυτό κατάφερε ο κύριος Μητσοτάκης μέσα σε 2 μόλις μέρες, κατά τη διάρκεια της δικής του ηγεσίας, να πείσει τους Ευρωπαίους για αυτό που η κυβέρνηση έλεγε εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι δηλαδή η Νέα Δημοκρατία είναι ένα εθνολαϊκιστικό κόμμα. Κλείνω με το 4ο παράδοξο, το σημαντικότερο κατά τη γνώμη μου και το πιο ανυπόφορο, το εθνικιστικό παράδοξο. Για να αντιληφθούμε σε τι ακριβώς συνίσταται το εθνικιστικό παράδοξο, δεν έχετε παρά να ρίξουμε μια ματιά, και να συγκρίνετε τις δηλώσεις του εθνικιστικού δεξιού ΒΜΡΟ και του κυρίου Μητσοτάκη, του κυρίου Κουμοτσάκου και άλλων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ακριβώς οι ίδιες. Ακριβώς. Θυμάστε που ο κύριος Μητσοτάκης έλεγε «Δεν θα διχάσω τους Έλληνες για να ενώσω τους Σκοπιανούς». Τελικά αυτό που κατάφερε ο κ. Μητσοτάκης είναι ο ίδιος να ενωθεί με τους πιο συντηρητικούς και ακραίους εθνικιστικούς κύκλους της γειτονικής μας χώρας. Συγχαρητήρια λοιπόν και για αυτό. Επί της ουσίας, το ΒΜΡΟ αποκαλεί τον κ. Ζάεφ μειοδότη. Η Νέα Δημοκρατία και ο κ. Μητσοτάκης αποκαλεί τον κ. Τσίπρα μειοδότη. Το ερώτημα είναι τελικά ποιος από τους δύο μειοδότησε, ο κ. Τσίπρας ή ο κ. Ζάεφ. Κανένας από τους δύο δεν μειοδότησε, κυρίες και κύριοι, της αντιπολίτευσης. Απλώς βρέθηκαν επιτέλους 2 ηγέτες με λίγο μυαλό στο κεφάλι τους για να θέσουν τέλος οριστικό σε μία διένεξη, κυρία Βιεννάκη, θέλετε να κάνετε χιούμορ. Έχει λίγο περισσότερο από εσάς. Λοιπόν, 2 ηγέτες λοιπόν με μυαλό στο κεφάλι τους για να επιλύσουν μια διένεξη που στερούσε διπλωματικό και πολιτικό κεφάλαιο από την Ελλάδα αλλά και από τα Βαλκάνια. Βρέθηκαν 2 ηγέτες να κλείσουν οριστικά το κεφάλαιο της εθνικιστικής έξαρσης και των μεγαλοειδεατισμών, οι οποίες δεν αφορούν μόνο τους γειτονές μας, αφορούν και τις δικές σας μεγάλες ιδέες και τα δικά σας εθνικιστικά παραλυρήματα, τα οποία συνεχίζεται να συντηρείτε 100 χρόνια μετά την κατάρρευση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αυτός ο αιώνας των μεγαλοειδατισμών, αυτός ο αιώνας του εθνικισμού και των ακροτήτων και των εξάρσεων, κλείνει σήμερα με αυτή τη συμφωνία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι, παρακαλώ.